σήμερα λοιπόν. Φινό. Πιο φινό, πιο φινό, πιο φινό. Γεια σας. Γεια, γεια. Σήμερα Happy birthday. Γεια σας. Σήμερα λοιπόν θα λευθύνω το και μετά θα του δώσω ένα άλλο σχήμα, λίγο πιο θεωρώ καλύτερο για το δικό μου πρόσωπο. Είναι λίγο ιδιόμορφο το φρύδι μου, γιατί αλλού πάνε τρέχεις εδώ, αλλού εδώ. Οπότε όταν το πήρα απόφαση και θα το κάνω λίγο πιο λεπτό και θα δώσω ένα άλλο σχήμα. Όπως καταλαβαίνετε, τα φρύδια μου διαφέρουν το ένα από το άλλο. Σε αυτό το φρύδι εδώ οι τρίχες πάνε προς τα μέσα, ενώ εδώ πάνε προς τα έξω. Για να δώσω λοιπόν στο σχήμα, στο φρύδι, εδώ μην κοιτάς έτσι. Πρέπει να υπολογίσω μία απόσταση. Εδώ ξεκινάει η μύτη και εδώ ξεκινάει το φρύδι. Σε μια γωνία περίπου 45 μοιρών πρέπει να έρχεται το πιο ψηλό σημείο του φρυδιού. Κάπως εδώ. Και μετά... ίσως αυτή είναι 45 μοιρών. Όπως και να έχει... ξεκινάμε και σχηματίζουμε τρεις υποτιθέμενες κουκίδες. Η πρώτη σχηματίζεται με αυτόν τον τρόπο, η δεύτερη έτσι και η τρίτη έτσι. Άρα έχουμε τρεις γωνίες. Και από εδώ το ίδιο. Τώρα. Το σωστό είναι εκεί που ξεκινάει το φρύδι, δηλαδή εδώ, πρέπει και να καταλήγει, ακριβώς εδώ. Όμως, το δικό μου φρύδι δεν είναι σωστό, δηλαδή ξεκινάει εδώ και μέχρι να φτάσει εδώ είναι πάρα πολύ χοντρό. Και μετά από τον άλλο τένι εδώ πέρα. Όταν αυτό που θα κάνω εγώ είναι... Μέλανη, πίσω σε παρακαλώ αγάπη μου. Πίσω αγάπη μου. Αυτό που θα κάνω εγώ είναι... Θα αφαιρέσω αυτές τις τρίχες εδώ πέρα, όλες αυτές. Κόψω όλες αυτές και αυτές που πετάνε. Θα προσπαθήσω να σηκώσω λίγο ακόμα το φρύδι μου. Και θα ξεκινάει από πιο ψηλά. Αντί να καταλήγει εδώ το φρύδι, πρέπει να καταλήγει εδώ πέρα. On the sexy flow, I'm trying.
λοιπόν. Το έχω πέσει ύψος αυτόματα. Το έχω πάρει στην ίδια θεία. Θα το κάνω να είναι το ίδιο με το άλλο φρύδι. Και τώρα θα κόψω αυτές τις τρίχες. Χρησιμοποιώ πάντα για να κάνω τη γραμμή αυτό το μολύβι Anybody's το καφέ νούμερο 2, το οποίο είναι άξιστο όμως, γιατί κάπου πήγε τη ξύστρα μου η κόρη μου και δεν μπορώ να τη βρω. Ξανά με το βουτσάκι μου το κάνω blending. Τώρα με αυτό το πινέλο και το super color της Criolan Thank you.
τώρα με το ίδιο χρώμα που έχω βάλει, που βάζω το κόνσιλερ στα μάτια, το κάνω. Και πιο ψηλά το eyeliner, όπως για παράδειγμα εδώ,